Σήμερα την προσωπία της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ καταθέσαμε λουλούδια στο μνημείο εδώ που πριν 14 χρόνια, πριν 14 Δεκέμβριδες, μια σφαίρα αστυνομικού σκότωσε το 15χρονο τότε Αλέξη Γεωρόπουλο. Ήταν μια στιγμή τομή για την ελληνική πραγματικότητα, μια στιγμή που ξεχύλισε το ποτήρι. Η νέα γενιά βγήκε στο δρόμο, μη μπορώντας να ζήσει άλλο, χωρίς προοπτική, χωρίς μέλλον. Ήταν ένα σημείο τομής και ένα σημείο που πυροδότησε την εξέγερση και τον ξεσηκωμό των επόμενων ημερών. Σήμερα είμαστε εδώ σε μια νέα συνθήκη, με την αστυνομοκρατία να έχει γίνει συνήθεια, με την αστυνομική ασυδοσία να είναι πλέον γεγονός. Είχαν προηγηθεί τα προηγούμενα χρόνια οι δολοφονίες του Σαμπάνη και οι δολοφονίες του Βασίλη Μάγκου. Χθες είχαμε μία ακόμα επίθεση με επία βολή σε 16χρονο που έκανε το έγκλημα να κλέψει 20 ευρώ βενζίνης. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Δεν μπορούμε να μείνουμε όμως εδώ. Δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτή την κανονικότητα που επιβάλλει για μας η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι νέοι άνθρωποι, η νέα γενιά θα βγουν ξανά στον δρόμο, θα διεκδικήσουν μέλλον με προοπτική, δικαιώματα και για την κοινωνία.